κάποια στοιχεία τα οποία πραγματικά σοκάρουν και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος στην Κρήτη. Έχουμε λοιπόν πίνακες για τα εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα που έγιναν από την 1η-1η του 2022 μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου του μήνα που διανύουμε. Έχουμε λοιπόν στην Κρήτη 12 εργατικά ατυχήματα, στην δυστυχήματα, μιλάμε για ανθρώπους, για περιστατικά που έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι, έχουμε 12 εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα έχουμε 62, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών είναι στην Κρήτη. Από τα εργατικά δυστυχήματα της Κρήτης έχουμε 7 τραυματίες στο νησί, 32 στην Ελλάδα, ενώ το νησί από τις αρχές του 2020 θρηνεί 7 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, ενώ 34 άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Λοιπόν, είναι τα εργατικά δυστυχήματα μόνο στο Ηράκλειο. Έχουμε λοιπόν 310 ατυχήματα το 2020, το ένα θανατηφόρο, το ένα δυστύχημα. 435 ατυχήματα έχουμε στο Ηράκλειο το 2022, τα δύο είναι θανατηφόρα, ενώ δείτε πως ο αριθμός μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και δεν έχει κλείσει το 2022. Μέχρι λοιπόν στις αρχές του Οκτώβρη είχαμε 441 ατυχήματα στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου και από αυτά τα τρία είναι θανατηφόρα. Πάμε τώρα να δούμε το χάρτη της Κρήτης και να δούμε από τις αρχές του 2022 πώς καταγράφεται στον χάρτη της Κρήτης αυτή η μάστιγα που λέγεται εργατικά ατυχήματα και εργατικά δυστυχήματα. 17/1 του 2022 στο Ρέθυμνο έχουμε ανατροπή φορτηγού με έναν τραυματία και θα διαπιστώσω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί ολόκληρη την Κρήτη. Πάμε στον επόμενο πίνακα. 1η-2η του 2022 έχουμε 2 τραυματίες εργαζόμενους από παράσυρση γιοταχή στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Και συνεχίζουμε αυτήν την καταγραφή. Μένουμε στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. 8/3 του 2022 έχουμε έναν 47χρονο νεκρό από αλυσοπρίωνο, όπως είπαμε, στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Συνεχίζουμε αυτήν την μαύρη καταγραφή. 14/3 του 2022 έχουμε νεκρό υπάλληλο της ΔΕΔΙΣΑ από πτώση από ρηματοφόρο, ένα θέμα που είχε απασχολήσει αρκετά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνεχίζουμε και πάμε στις 26/4 του 2022, έχουμε νεκρό έναν άντρα, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Σταλίδας. Η κυρία Καρανταγλή στο επόμενο μέρος θα είναι μαζί μας για να μιλήσουμε ειδικά για αυτό εδώ το τραγικό περιστατικό. Συνεχίζουμε. 4/5 του 2022. Βλέπετε ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα περιστατικό. 64χρονος αγρότης νεκρός όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Είναι αυτό που ακούσαμε και νωρίτερα. Είναι ένα είδος εργατικού δυστυχήματος που δυστυχώς προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Κρήτη και βαρύ πένθος. Συνεχίζουμε. 13/6 του 2022. Έχουμε νεκρό έναν άντρα στη διάρκεια εργασίας εδώ στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση όσον αφορά αυτή τη μάστιγα από τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων. Συνεχίζουμε για να πάμε στις 26 του 2022. Έχουμε 2 εργατικά με 2 τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες εδώ στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Και συνεχίζουμε, 31/7 του 2022, έχουμε μηχανάκι, διανομέας άρπαξε φωτιά, δεν υπάρχει αναφορά τραυματία, είναι όμως ένα περιστατικό που έχει καταγραφεί. Είναι από αυτά τα λίγα που ενώ συνέβη καταγράφηκε, ενώ πολλά από αυτά που συμβαίνουν δεν καταγράφονται και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε, πρέπει να καταγράφονται αυτά τα περιστατικά και να τα αναφέρετε. Συνεχίζουμε. 22/8 του 2022. Έχουμε έναν ακόμα τραυματία στη ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι στα εργατικά ατυχήματα ο πρώτος νομός στο 2022 είναι η περιφερειακή ενότητα των Χανίων, παρά το γεγονός ότι το Ηράκλειο έχει μεγαλύτερο πληθυσμό. Συνεχίζουμε. Έχουμε 26/8 του 2022 στο Ηράκλειο ένα νεκρό άντρα σε ένα φρικτό εργατικό ατύχημα εδώ στην βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Πάμε να δούμε τον επόμενο πίνακα. 4/10 του 2022 κατηφορίζουμε νότια της περιφερειακής ενότητας των Χανίων στην Παλαιόχωρα
έχουμε έναν ακόμα νεκρό άντρα από αλυσοπρίωνο. Και βλέπετε ότι αυτή η λίστα δεν έχει τέλος. Είναι μέχρι τις 4 Δεκάτου του 2022 αυτή η καταγραφή και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα ένα μέρος του Οκτωβρίου, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο πανδημίας. Δηλαδή το 2021 και το 2020 βλέπαμε έναν μειωμένο αριθμό ατυχημάτων γιατί οι περισσότερες περιοχές της χώρας βρισκόταν σε lockdown για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε στον τελευταίο πίνακα και βλέπουμε τα πρόστιμα για ανασφάλιστη εργασία που πολλές φορές αυτή η ανασφάλιστη εργασία παίζει ένα καταλυτικό ρόλο στο να έχουμε και ένα εργατικό ατύχημα ή δυστύχημα. Το 2020 έχουμε 8 πρόστιμα στην Κρήτη, το 2021 8 πρόστιμα και το 2022 μέχρι τις 11 Δεκάτου, μέχρι 11 Οκτωβρίου, 17 πρόστιμα. Νομίζω ότι οι αριθμοί αποτυπώνουν από μόνοι τους το μέγεθος αυτού του προβλήματος. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Μανολικάκη, γιατί βλέπουμε ότι τα Χανιά πληρώνουν ένα βαρύ τίμημα και οι περισσότεροι νεκροί από τις αρχές του 2022 είναι στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Κύριε Μανολικάκη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι, αναφέρομαι ότι τα Χανιά πληρώνουν ένα βαρύ τίμημα από τις αρχές του 2022. Μέχρι στιγμής έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό εργατικών ατυχημάτων, αλλά και τους περισσότερους νεκρούς. Δυστυχώς έτσι είναι. Και δυστυχώς υπάρχουν και πολλά ατυχήματα τα οποία δεν έχουν δημιουργηθεί, όπως είχε πει ο συνάδελφος ο Στέλιος Οδωριάς. Δεν ξέρω τι έχει πέσει στα Χανιά και τι είναι. Πάντως, είναι τραγικές οι καταλήξεις όλων αυτών των ατυχημάτων. Δυστυχώς. Και τι να πούμε. Προσοχή στους εργαζόμενους. Προσοχή εκεί που πάνε να δουλέψουν. Αυτό μόνο να πούμε. Κύριε Νικολιδάκη, το γεγονός ότι έχουμε μια περιφερειακή ενότητα της Κρήτης όπως το Λασίθι, που δεν έχει εργατικά ατυχήματα και ευχόμαστε να μην συμβούν ποτέ και να μην έχουμε κι άλλα στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτό αποτυπώνεται και από την οικονομική δραστηριότητα μιας περιοχής. Αυτό μπορεί να αποτυπωθεί από διάφορες παραμέτρους. Θεωρούμε όμως ότι κατά κύριο λόγο ναι, είναι η δραστηριότητα που έχει ο κάθε νομός. Κύριε Βοριά, και το Ηράκλειο έχει ένα βαρύ τίμημα. Αν το πάρουμε συνολικά στην πενταετία, έχει τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα αλλά και τους περισσότερους νεκρούς σε ολόκληρη την Κρήτη, βλέποντας τα στοιχεία, προετοιμάζοντας αυτή την εκπομπή. Θεωρείτε ότι έχει αλλάξει καθόλου η εικόνα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, προς το καλύτερο εννοώ? Όχι, έχει αλλάξει προς το χειρότερο. Προς το χειρότερο. Προς το πολύ χειρότερο. Δυστυχώς είδαμε νομοθετήματα να έρχονται τον περασμένο καιρό που υποβαθμίζουν την επιθεώρηση εργασίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αρχικά από γραμματεία την κάνανε, την υποβαθμίσανε μέχρι που φτάσανε να τη χαρακτηρίσουν ως ανεξάρτητη αρχή. Μέχρι που φτάσαμε και προχθές ένα νομοσχέδιο σε ένα κλάδο που έχει τα πιο σοβαρά εργατικά ατυχήματα αυτά τους χειριστές, ουσιαστικά να απελευθερώνουν τη χρήση των κλάρκ με φορτία μέχρι και 2,5 τόνους. Πολύ φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε θύματα με αυτό το νομοσχέδιο. Με αυτό το νομοσχέδιο που ουσιαστικά μπορεί ένας χειριστής που δεν έχει άδεια κλάρκ να χρησιμοποιεί το κλάρκ στο χώρο εργασίας όπου εργάζεται, σωστά? Σωστά. Μέχρι τώρα εξειδικευμένοι αδειούχοι χειριστές είχαν μόνο το δικαίωμα να χειρίζονται. Αυτά τα κλάρκ έχουν τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα. Έχουν χαθεί, θα σας θυμίσω, πρόσφατο θάνατο είχαμε και στην Ένωση και σε μια σειρά. Και θα δούμε το έγγραφο. Και σε μια σειρά. Βλέπουμε το έγγραφο με αυτή την απόφαση, κύριε Βοριά, ναι, όσον αφορά τα κλάρκ. Τα κλάρκ. Λοιπόν, ενώ έχουμε τον κλάδο με τα πιο σοβαρά μαζί με τον κατασκευαστικό, όχι τα πιο πολλά αλλά τα πιο σοβαρά, έχουν μείνει άνθρωποι και ανάπηροι, βλέπουμε να έρχεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Φανταστείτε λοιπόν, ένας νέος άνθρωπος των 500-600 ευρώ, όχι ότι είναι ο μισθός, είναι το θέμα της ικανότητας να χειρίζεται μέσα σε μια βιομηχανία ή μέσα σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ ένα τέτοιο μηχάνημα. Πραγματικά θα κινδυνεύσουν ακόμη και παιδιά, γιατί μέσα σε αυτά υπάρχουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ όπου τα κλάρκ κινούνται ενώ βρίσκεται σε λειτουργία το σούπερ μάρκετ.
αντιλαμβάνεστε, μέσα σε αυτό μπορεί να βρίσκονται ακόμη και παιδιά. Ένας λάθος χειρισμό, όπως αντιληφθούμε, μπορεί να κινδυνέψει ακόμα και η ίδια του η ζωή. Θέλω, να δούμε, βλέπουμε... θέλω να δούμε κάτι, κύριε Βοριά, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι, ναι. Βλέπουμε μερικούς χαρακτηριστικούς τίτλους από περιστατικά που αφορούν Κλάρκ. Νεκρός 46χρονος εργάτης πατέρας τριών παιδιών σε τυπογραφείο τον καταπλάκωσε Κλάρκ. Πάμε στον Κρήτη. Ακροτηριάστηκε 50χρονος που έπεσε Κλάρκ στα πόδια του. Δηλαδή είναι περιστατικά που έχουν καταγραφεί και τον σκότωσε το Κλάρκ που οδηγούσε χωρίς άδεια. Είναι ένα θέμα το οποίο το πληρώνει βαρύ ως τίμημα η Κρήτη. Και το πληρώνει και πολύ φοβόμαστε ότι θα εξακολουθήσει να το πληρώνει όσο δεν υπάρχει μια πολιτεία που πραγματικά να προστατεύσει τον εργαζόμενο, να συνετίσει τους εργοδότες που δεν τηρούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, ειδικά ασφάλειας, γιατί για αυτές τις περιπτώσεις ουσιαστικά αναφερόμαστε στα Κλάρκ, αλλά να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο όπως υπάρχει σε υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Δασκαλάκη. Αλλά να αρχίσουμε όμως και να αποκτούμε και κουλτούρα στην ασφάλεια. Θα πρέπει και ο εργαζόμενος να καταλάβει ότι η πρώτη του προτεραιότητα είναι να γυρίσει ασφαλής στο σπίτι του και μετά το μεροκάματο. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά και ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου δίνει τη δυνατότητα τις 8 ώρα το πρωί μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ ανώνυμα όποιος εργαζόμενος να καταγγείλει ακόμη και ανώνυμα ότι υπάρχει έλλειψη μέτρων υγιεινής, μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, έτσι ώστε να παρεύουμε και να μην έχει το άγχος ότι θα στοχοποιηθεί ή θα χάσει την εργασία του.